σας, όλοι, γεια σας, γεια σας. Στο άκουσμα της είδησης πως η μάχη με τον καρκίνο χάθηκε και ο Μανούσος Βολουδάκης δεν είναι πια κοντά μας, τα Χανιά και η Κρήτη ολόκληροι πάγωσαν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή σε νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν εδώ και τουλάχιστον 10 μέρες. Η υγεία του επιδεινώθηκε δραματικά από το Σάββατο και μετά. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, που για χρόνια υπηρέτησε ο πρόεδρος της Βουλής Κωνσταντίνος Στασούλας, εμφανώς ιδετριμένος μετέφερε την τραγική είδηση του πρόωρου χαμού του. Μίλησε με συγκίνηση για τον ίδιο και την οικογένειά του, αλλά και για τη σκληρή μάχη που έδωσε με την ασθένεια χωρίς να λυγίσει. Άλλωστε, λίγες μόνο μέρες πριν είχε βρεθεί στη Βουλή, εκεί που σήμερα λίγα λουλούδια τοποθετήθηκαν στο άδειο έδρανό του, με τους συναδέλφους του να τηρούν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Ξέραμε ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αλλά μας είχε ξεγελάσει η έλευσή του στη Βουλή και η συμμετοχή του τις τελευταίες μέρες. Αλλά δυστυχώς μόνο μας είχε ξεγελάσει, επανέκαμψε το θηρίο αυτής της δύσκολης ασθένειας. Συζητάμε σήμερα τον τέταρτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ένα προϋπολογισμό που έχει συνταχθεί μέσα σε συνθήκες αβεβαιότητας πρωτόγνωρες. Στην ψήφιση του προϋπολογισμού τον περασμένο Δεκέμβρη, ο Μανούσος Βολουδάκης ήταν εκεί, μάχημος και με λόγο πάντα ουσιαστικό. Ξεκινάει πια η προσπάθεια να δείξουμε στον ελληνικό λαό, στην ελληνική κοινωνία, ποιο είναι το έργο της τετραετίας. Και αυτή ήταν η τελευταία δημόσια εμφάνισή του στα Χανιά που τόσο αγάπησε. Στην Πολιτική Ακαδημία της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσα σε στελέχη και μέλη του κόμματος που υπηρέτησε με αφοσίωση. Χρειάζεται στην οικονομία μια αναπτυξιακή όθηση. Εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής Χανίων το 2007. Επανεξελέγει το 2012 καθώς και το 2019. Είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν τη συντριβή μου από την απώλεια του Μανούσου Βολουδάκη, του καλού φίλου και συνεργάτη, αλλά και αγαπημένου συμπατριώτη και πιστού συμμαχητή μου στη Νέα Δημοκρατία. Ο Μανούσος αφήνει ένα αποτύπωμα ποιότητας σε όλη τη διαδρομή του, ως βουλευτής, ως οικονομολόγος, ως χανιώτης. Ενώ η δημόσια ζωή του οφείλει πολλά, καθώς ως υφυπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης πολέμησε γενναία τη γραφειοκρατία. Θέλω να εκφράσω εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τα ειλικρινή, βαθύτατα συλληπιτήριά μας για την απώλεια του συναδέλφου μας, βουλευτή Χανίων, του Μανούσου Βολουδάκη. Μέχρι και πριν ένα μήνα έδινε μάχες στη Βουλή για τα συμφέροντα των χανιωτών. Αφήνει πίσω του ένα δυσανάπληρωτο κενό για την οικογένειά του, την οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και ολόκληρο το λαό των Χανίων. Τα θερμότερα συλληπιτήριά μου στη σύζυγό του Σέβη, στα τρία του παιδιά και σε όλη την οικογένειά του. Μας συνέδεε βαθιά προσωπική φιλία, πολιτική συναντήληψη, κοινή αγωνία για το μέλλον της πατρίδας μας. Πολιτεύτηκε με ήθος, με επιχειρήματα και προπαντός με ανυπέρβλητη μαχητικότητα. Η οικογένειά του, τα Χανιά, η παράταξή του, οι φίλοι του, δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ. Αυτό όμως δεν είναι επαρκής λόγος. Διετέλεσε υφυπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2013. Ο θάνατός του προκαλεί οδύνη στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδας και στην κοινωνία των Χανίων, για την οποία με μαχητικότητα αγωνιζόταν στη μακρόχρονη πολιτική του πορεία. Με τον Μανούσο παλέψαμε και διεκδικήσαμε από κοινού ζητήματα που αφορούν στα συμφέροντα του Δήμου Χανίων και πολλές από τις σημαντικές επιτυχίες του Δήμου επιτεύχθηκαν χάρη στη δική του συμβολή. Προσωπικά αποχαιρετώ σήμερα έναν ευπατρίδη που προσέφερε με απόλυτη συνέπεια, εντιμότητα και σοβαρότητα στα Χανιά. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έλλειμμα της Κρήτης συνολικά. Η είδηση του προώρου θανάτου του βουλευτή Χανίων Μανούσου Βολουδάκη μας θλίβει βαθιά. Ένας πολιτικός με συνέπεια και εντιμότητα. Ένας βουλευτής που τιμήθηκε από την κοινωνία των Χανίων, την οποία υπηρέτησε σε κάθε βήμα της πολιτικής του διαδρομής. Υπάρχει ελπίδα. Ο θάνατός του σε ηλικία μόλις 57 ετών αφήνει κενό δυσαναπλήρωτο στην Ελληνική Βουλή, στη Νέα Δημοκρατία, μα πάνω απ' όλα στην οικογένειά του, τη σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά του. Η δύναμη των Ελλήνων είναι η ελπίδα. Γεια σας, γεια σας, γεια σας.